Με την επιστροφή των δικηγόρων στις δικαστικές αίθουσες, άργησε η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα, με τους νομικούς να συνεχίζουν τις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας πως με τις διατάξεις του δεν επιτυγχάνονται ούτε η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, ούτε η σωστή λειτουργία των δικαστηρίων, γιατί σε μερικούς μήνες, με την παράλληλη λειτουργία του νέου δικαστικού χάρτη, τα κενά θα κάνουν την εμφάνισή τους. Με νέο ποινικό κώδικα, με νέο κώδικα ποινικής οικονομίας και με τεράστια προβλήματα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η νομοθεσία πλέον δημιουργεί τεράστια ζητήματα στην εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ασφάλεια του δικαίου και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα χρειαστούν επεμβάσεις διορθωτικές στα ήδη ψηφισμένα νομοσχέδια και φυσικά επί της ουσίας δεν θα δούμε κανένα αποτέλεσμα. Μεταξύ των σημαντικών διατάξεων που εισάγονται είναι η έκτηση των ποινών στα πλημελήματα, η αύξηση του ανώτατου ορίου κάθεξης για κακουργήματα από 5 στα 10 έτη και η αύξηση της ποινής για το αδίκημα του εμπρησμού δάσους, όπως η ελάχιστη ποινή είναι κάθε 10 ετών και η ανώτερη ποινή συνυπάρχει θάνατος είναι 20 χρόνια. Ωστόσο, οι νομικοί εστιάζουν συνολικά στο νέο ποινικό κώδικα. Οι δικηγόροι έχουν δει πολλές διαφορές με την ψήφιση του νομοσχεδίου και τώρα ξεκινάμε με προβλήματα και με θέματα, με έξοδα στις αναβολές, με θέματα διαδικασίας, τι θα ισχύσει, γιατί υπάρχει το θέμα ποιος είναι ευμενέστερος ποινικός νόμος και στην πράξη ότι τώρα όλο αυτό το Μάιο που είναι κατά κανόνα ένας μήνας με πολλά δικαστήρια, θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στις δίκες. Ήδη έχουμε αναμονές στα δικαστήρια, ήδη δεν υπάρχει καμία επιτάχυνση. Τώρα περιμένουμε και το νέο δικαστικό χάρτη που ξέρετε πολύ καλά τι έχει ψηφιστεί. Θεωρώ από Σεπτέμβριο θα υπάρξει και η υνοποίηση και τότε θα είναι ακόμα χειρότερα τα προβλήματα. Δηλαδή νομίζω ότι η πρώτη εικόνα θα την έχουμε σε ένα εξάμηνο, αλλά σίγουρα δεν θα έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η δικαιοσύνη κινείται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά και το μέλλον της παρουσιάζεται δυσίωνο, με τους δικαστές και τους δικηγόρους να ζητούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει τον σχεδιασμό επί χάρτου, αλλά να συνομιλήσει έστω και τώρα μαζί τους, ώστε να μπουν ουσιαστικές και αποτελεσματικές βάσεις. Η νομοθεσία και το δίκαιο κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Η απονομή της δικαιοσύνης κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Η ασφάλεια του δικαίου είναι σε αχαρτογράφητα νερά.